Πες Πειραιά, πες μας τώρα ακριβώς τι κάνεις για να... Καλημέρα σας. Καλημέρα σου. Ξεκινούμε τη διαδικασία. Ναι. Για να σύρουμε τα νήματα, να είναι έτοιμα για να μπουν πάνω στην κούφα και να ξεκινήσουμε το φυτό. Οκ, εντάξει. Εδώ έχουν βάλει 6 καλάμια που περιέχουν το κάθε ένα 2 κουβάρια με νήμα, το οποίο, όπως βλέπετε, προχωρούν πάνω στον τοίχο. Ναι, ναι. Προχώρα, Δεσποινά. Και αυτή, όπως είπε, είναι she's preparing the thread to start to put them on the weaving loom. It's a very ancient tradition, it's a very ancient way of doing it. But of course, very successful. So that's how they prepare the thread. Certain amount of sticks on the wall, violeta, because that way they keep their threads taut. If I'm correct, the way I'm pronouncing. Okay, Δέσποινα, τι θέλεις να πεις τώρα. Εδώ είναι η διαδικασία που πιάνουμε μια-μια την κλωστή με σειρά, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να τις πιάσεις μια-μια και να μπουν πάνω στο χτένι με σειρά. Διαφορετικά δεν θα μπορούν να έρθουν με σειρά. Και τις περνάς, βλέπω σε έναν ειδικό ξύλο. Εδώ ονομάζεται Σταύρος. The amount of thread that they use determines how many meters of material they will have at the end. Οπότε η κλωστή που χρησιμοποιάτε είναι εκείνη που αποφασίζει πόσα μέτρα παρνή θα έχετε στο τέλος. Εντάξει. Η καρέκλα εδώ είναι για να κρατεί τεντωμένα τα κουβάρια με την κλωστή, ούτως ώστε να μπορεί η Δέσποινα πιο εύκολα να κάνει τη δουλειά της. Αχ, ήθελα να δω το... Α, εντάξει. Okay. Θα δω το ξύλο ακριβώς που τις βάλουν, που ονομάζουν σταύρωση. Γιατί αυτό θα βοηθήσει στην ευκολία του να περαστούν οι κλωστές πιο καλά πάνω στο χτένι. Με τη σειρά. Να περαστούν με τη σειρά πάνω στο χτένι. Και εδώ είναι η δασκάλα μας. Η κυρία Ειρήνη Στεφάνη. Πες μας καλημέρα, Ειρήνη μου. Καλημέρα. Όπως βλέπετε, η διαδικασία συνεχίζεται και μέχρι που να τελειώσουν οι κλωστές όλες. Μέχρι να φτάσει το πλάτος του, τις κλωστές που θέλουμε για να έχει το πλάτος του υφαντού. Στο δε χρησιμοποιείτε όλες τις κλωστές πάνω στα καρούλια. Χρησιμοποιούμε όσο να φτάσει, όσες κλωστές θέλουμε για να φτάσει το πλάτος του βαλιού που θα χρησιμοποιήσουμε. Το πλάτος ή το μάκρος. Το μάκρος είναι τούτο που είναι πάνω στον τοίχο. Okay. Κόφουμε όσο θέλουμε. Οκ, okay. So, η απόσταση που έχουμε μεταξύ των ξύλων πάνω στον τοίχο είναι εκείνο που θα μας δείξει πόσα μέτρα πανί θα έχουμε. Ναι. Αλλά το πλάτος είναι, πώς θα το δούμε το πλάτος. Ξέρουμε πόσες κλωστές να βάλουμε για μένα. Πόσα κλωστές. Η σταύρωση εκεί δηλαδή μπορεί να μας δείξει πόσο πλάτος θα έχουμε. Ναι. Στο πανί μας, το πλάτος, πόσες κλωστές. Ξέρουμε πόσες κλωστές θέλει το κτέν για να γίνει και βάλουμε πόσες κλωστές. Πόσο πλάτος θέλουμε να το κάνουμε. Okay. Βάλουμε τόσες κλωστές. So,
μια που ξέρουμε πόσες κλωστές χωράει το φτένι μας, αποφασίζουμε πόσο φαρδί πρέπει να γίνει το πανί μας και αυτό εξαρτάται από τις κλωστές που θα βάλουμε εδώ, πάνω στο σταύρωση. Okay. Προς το παρόν αυτά και θα τα ξαναπούμε. Εδώ η Ειρήνη ετοιμάζεται τώρα να βάλει την κλωστή πάνω στα καρούλια χρησιμοποιώντας το πατροπαράδοτο, όπως ονομάζεται, κουλάπι. Βλέπετε, είναι έναν ειδικό να... Πώς θα το πω... Να, αυτό εδώ είναι το κουλάπι. Βλέπετε την κλωστή που πηγαίνει από το μεγάλο καρούλι στο μικρό. Η Ειρήνη γυρίζει το χερούλι για να μπορεί να τυλιχθεί η κλωστή εκεί πέρα. Αυτή η ετοιμασία πρέπει να γίνει προτού να αρχίσουν να βάζουν τις κλωστές πάνω στον τοίχο για να συνεχίσουν την διαδικασία. Τώρα θα προχωρά μέχρι που να γεμώσει ολόκληρο το καρούλι για να το χρησιμοποιήσει αργότερα. Δεν χρησιμοποιούν πάντοτε όλη την κλωστή που είναι στα καρούλια, γιατί κάποτε δεν χρειάζεται. Όταν γεμίσει το χτένι τους, όταν ξέρουν πόσο ακριβώς χαρδί θα γίνει το ύφασμα τους, το υφαντόν τους, τότε μπορούν να σταματήσουν. Και την επόμενη κλωστή, την κλωστή που θα μένει, τη χρησιμοποιούν αργότερα. Τώρα τι κάνετε, κυρίες, πέστε μου να ξέρω. Τώρα βγάζουμε το νήμα από τον τοίχο και κάνουμε το λεγόμενο φρουλί που θα το χρησιμοποιήσουμε τυλίγοντας το στο αντί. Να μαζί δε σε λίγο. Μάλιστα. Θα βάζουμε λίγο. Που πάρω, που πάρω. Αυτός είναι ένας ειδικός τρόπος που μαζεύουν τα νήματα από τον τοίχο που τις βοηθά αργότερα όταν θα τα τυλίξουν. Για να μπουν στη βούφα. Αυτή η τέχνη δεν πρέπει να χαθεί, γιατί δυστυχώς είναι πολύ λίγες, αν όχι μόνο η Ειρήνη που φτιάχνει αυτόν τον τρόπο. Χωρίς την Ειρήνη δεν κάνουμε τίποτα. Η Ειρήνη είναι ειδική για αυτά. Οι πιο νέες κοπέλες ξέρουν να υφαίνουν, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζουν να αρχίσουν την διαδικασία αυτή. Δεν ξέρω. Καλημέρα, Ειρηνιό. Καλημέρα. Τώρα τι κάνουμε, σκύψε λίγο κάτι γιατί είσαι πολλά ψηλά. Τώρα να τυλίξουμε τα νήματα πάνω στο αντί. Mm-hmm. Για να μπορούμε να χρησιμοποιηθούν τα νύσια πάνω στο αγκάλι, πάνω στην κούφα. Έλα, πάρε πάνω. Σιγά, κάνε τα σφιχτά. Αρχίζομαι σιγά σιγά να γυρίζομαι για να τυλίξουμε. Σιγά, δύο λεπτά να πάνω. Εδώ χρειάζονται τουλάχιστον τρία άτομα, αν όχι περισσότερα, για να μπορέσουν να κάνουν τη διαδικασία. Ναι. Τώρα με το ριστέλι καρονίζουμε το μέγεθος που θέλουμε του χτενιού πάνω στο αντί, για να μένει πιο πλατήν, ώστε να μην δουλεύκεται κανονικά. Κανονίζουμε το φάρδος δηλαδή. Ναι, το φάρδος. Πώς το λέει σου τον το πράγμα που κρατάς τώρα εσύ? Το ριστέλι. Με το ριστέλι, ριστέλι. Κανονίζουμε να είναι ομοιόμορφο το τύλιμα πάνω στο αντί. Ένας τυλίγει, ο άλλος τραβάει, γιατί τώρα θα πάρω και τη Δέσποινα. Και ο άλλος προσέχει για να μείνει το ύφασμα αρκετά τεντωμένο, ούτως ώστε να είναι ομοιόμορφο. Το ριστέλι είναι τέχνη. Εντάξει. Αλλά
Τώρα που ταράξε, ναι. Να βγάλω λίγο να τώρα να βρω λίγο πράγμα πάνω μέρο. Εδώ η δέσποινα πρέπει να είναι αρκετά δυνατή για να μπορεί να τραβάει το νήμα που το σώστε να το κρατάει τεντωμένο. Και προχωρούμε, προχωρούμε. Σιγά, σιγά, σιγά. Ξέρεις, κι ας το ακριβώς έτσι από το λίγο κάμε και τράβε πιο την ακορκιά στην άρτη κανονικά, διότι είχα... Όχι, ναι, καταλάβεις να μην σου πω. Όχι, είναι καλό τώρα. Έλα πιο θα δείξε τη σαν θέλεις, Ειρήνη. Καλό τράβε την, που χάσουν. Ε, αφού σαν πάει, 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 πάει. Οκ, τι έτσι. Βλέπετε το νήμα είναι εκεί, διπλωμένο, από την προηγούμενη φορά που το είχαμε στον τοίχο. Και τώρα σιγά σιγά θα το περάσω πάνω στο αντί. Σκοτωθήκαμε την άλλη φορά, δεν καλό. Και η διαδικασία συνεχίζεται η ίδια μέχρι που να τελειώσει όλο το νήμα. Γιατί δίνετε τις κλωστές εδώ, σε αυτόν τον σημείο. Τούτο δεν μπορούμε να έρχονται οι σαν σταύρωση, που πρέπει να έρχονται, ξεχωρίζει πια σε μισήρα, πια σκλωστή σε μισήρα να μπει στο χτέ. Οκ, στο παίζει μεγάλο ρόλο αυτόν τον πράγμα. Αν δεν έχεις, τούτο δεν κάνεις τίποτα. Μα ακούτε, αν δεν έχουμε βάλει τις κλωστές αυτές σωστά πάνω στον τοίχο, δεν μπορούμε να... Αν είναι η σταύρωση του. Επίενες. Α, τώρα προχωρούμε στενεύοντας. Ο Ειρήνη μου πρέπει να σε... πρέπει να βάλεις 10. 10 αλφα. Εγώ να μην άρθεις, πω να ξάρθει να μας ήρθει με πλασίνης. Σιγά 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 σιγά. Ακριβώς. Λοιπόν, κοπέλες, τώρα τι κάνετε, πέστε μου. Τώρα εγώ ξεκινώ να βγάζω μία-μία τις κλωστές και να τις δίνω της κυρίας Ειρήνης, να τις περνά από το μητάρι. Βάζει... ένα μητάρι στην άκρια, ένα στην άλλη άκρη, ύστερα ένα στη μέση και ένα άλλη μετά στη μεσαία το μεσαία το ξύλο. Οκ, okay, θα έρθω κοντά για να μπορέσω να προσπαθήσω να βγάλω ακριβώς τι κάνει η Ειρήνη. Έτσι όπως είμαστε όμως, δεν ξέρω. Ναι, ναι, είμαι εντάξει. Κλωστές τώρα μέσα στα λιτάρια για να αδειάνουμε τη σειρά μου ώστε να ανοίγει το να ρίχνουμε το μάτι μας. Αν δεν είναι με τη σειρά δεν θα μπορούμε να τα κάνουμε. Να έρχονται στη σειρά τους. Αν δεν είναι στη σειρά, ύστερα δεν θα μπορούν να ανοίξουν μες το φτερό να μπορέσουν να τα έρθουν. Θέλει πολύ προσοχή να μην κόψεις πίσω μητάρι ή να το περάσεις δύο φορές την ίδια σειρά. Ξέρετε περίπου πόσες κλωστές χρειάζονται για να τελειώσει αυτή η δουλειά. 700 κλωστές κάνουμε ένα αρτέρι μέτριο μέγεθος. Τόσες πολλές. Φυσικά, διότι είναι δύο καθήκες.
So, αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι που να τελειώσετε όλα τα... Να τελειώσουν όλες μετά. Οι κλωστές. Και όλες οι κλωστές. Οι κλωστές. Και τώρα θα περάσουμε... Α, τώρα θα περάσουμε... Ναι, γιατί... Και θα μου δίνει η Ειρήνη δύο κλωστές, πολλές, θα σου δίνει η Ειρήνη κλωστές για να περαστούν δύο και να τις περνώ μέσα από το χτένι. Θα προσέχω να μην να φύγω καρδιά μου. Θέλει πολύ προσοχή να μην αφήνεις πίσω καρδιά. Γιατί αν έρθει και σαν το... Συνεχίζεται δηλαδή έτσι μέχρι που να τελειώσουν όλες οι κλωστές και να περαστούν ολόκληρο. Άμα περαστεί το χτένι είναι έτοιμο να μπει πάνω στον αυγαριό για να ξεκινήσει η διαδικασία του φυσιώτη. Αρχίζει το κέντρο. Εντάξει. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο. Ευχαριστούμε κυρία Αγγελική για την όλη σου, για την καλοσύνη σου να μας βοηθήσεις. Παρακαλούμε, μπορεί η κυρία Δέσποινα και η κυρία Ειρήνη. Εσείς είστε οι φάντρες. Εγώ ακόμα είμαι στα πρώτα στάδια. Ακριβώς. Πρώτα το πάνω στον αγκαλιό, πάρε να φτάνεις καμιά.